Κύριε, οι προσευχές μας είναι γεμάτες προστακτικές. Σου λέμε τόσο συχνά «Κύριε, ελέησον», «Κύριε, δώσει μην σήμερον», «Άφεση μην τα οφλήματα ημών», «Ρίσε ημάς από του πονηρού», «Κύριε, ηλάστητη τες αμαρτίες ημών», «Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών», «Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών», «Κύριε, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών», «Πάυσον τας ορμάς των παθών», «Κύριε, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού», «Δώσει μην, Κύριε, προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου, σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Κύριε, πρόσθεση μην πίστην, ευλόγησον ημών εισόδους και εξόδους, Κύριε, με θυμόν γενού, ανάστα ο Θεός κρίνον τη γην, λάμπρινόν μου την ψυχήν φωτοδότα και σώσον με». Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Αλλά και προς την Παναγία, μήτερ του Θεού φύλαξον υπό τη σκέπη σου, χαίρη και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, πρέσβευε υπέρ ημών. Μια μέρα, δεν ξέρω πώς, μου ήρθε στο μυαλό το ερώτημα. Ποιος αλήθεια μας έδωσε το δικαίωμα να απευθυνόμαστε έτσι στο Θεό μας? Δεν μοιάζει σαν να τον μπροστάζουμε? Μου ήρθε όμως γρήγορα και η απάντηση. Το δικαίωμα μας το δίνει ο ίδιος ο Χριστός μας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκείνος που έπαθε τόσο για μας, εκείνος που σταυρώθηκε και έχυσε το τίμιο αίμα του προς χάρη μας για τη σωτηρία μας, ο Πατέρας μας. Εκείνος μας κάνει το πολύτιμο δώρο να του ζητάμε ό,τι θέλουμε με τόση οικειότητα. Μας θεωρεί αδελφούς του και όχι ξένους. Του ζητάμε. Τι όμως του ζητάμε? Είναι πάντα αυτό που του ζητάμε προς το αληθινό μας συμφέρον? Είναι πάντα αυτά που του ζητάμε αρεστά σε εκείνον? Αυτό είναι το ερώτημα. Πάντως, οι αιτήσεις ή οι δοξολογίες προς εκείνον, αλλά και προς την υπεραγία Θεοτόκο που αναφέραμε πιο πάνω, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μας με τον Χριστό και την Παναγία. Αν εμείς ό,τι ζητάμε, το ζητάμε με ταπείνωση και πνεύμα υποταγής, τότε βρισκόμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Σώσον ημάς, Κύριε, και βοήθη ημάς, Παναγία Παρθένε.